Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Let's Talk Crypto, επεισόδιο 4, εδώ του Financial Greeks, με την αγορά να ανακάμπτει σιγά σιγά και το χαμόγελο και την αισιοδοξία να επιστρέψει στους ανθρώπους. Οπότε, ελάτε να δούμε μαζί πού βρισκόμαστε από άποψη τιμής και αγοράς, καθώς θα εξετάσουμε και τα σημαντικότερα νέα από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Αν σα αρέσει αυτό το περιεχόμενο και το βρίσκετε ενδιαφέρον, αφήστε ένα like, εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλι ανεβαίνει ε, κάτι καινούριο. Αν γουστάρετε κρυπτονομίσματα και θέλετε να υποφελήσετε από τη διακύμανση τη τιμή, είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα affiliate link που θα βρείτε στην περιγραφή από κάτω, φυσικά προσεκτικά. Και ένα τελευταίο: εγώ είμαι ο Γιώργο και ό,τι πούμε εδώ είναι δική μου προσωπική άποψη και όχι χρηματοοικονομικέ συμβουλέ. Η αγορά ανακάμπτει και η κεφαλαιοποίησή τη επανέρχεται στο 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια περίπου, με τον τόμο του Bitcoin να είναι ελαφρώ πτωτικό, γύρω στο 42,7%, το οποίο υπονοεί ότι αφήνει λίγο χώρο στα altcoins να αναπνεύσουν και να υπεραποδώσουν. Από άποψη τώρα τιμή και ελαφριά τεχνική ανάλυση, αυτή τη στιγμή το Bitcoin διαπραγματεύεται γύρω στι 38.500 δολάρια. Μετά από το έντονο κράτο τη προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο βρήκε στήριξη και ενδεχομένω πάτω στα 29.900 δολάρια χιλιάδες δολάρια, το οποίο ήταν και η στήριξη από την πρώτη μεγάλη διόρθωση μετά το πρώτο έντονο ραν, στο οποίο έκανε το πρώτο local top το 40.000 δολαρίων. Βλέπουμε ότι αυτή τη τιμή γενικά τη σέβεται η αγορά. Ε, τις επόμενες μέρες ε, έκανε μια έντονη κίνηση προς τα πάνω, επανήλθε οριακά, δεν 4 της 29, αλλά σταμάτησε γύρω στις 31.000 δολάρια και αυτή τη στιγμή επανέρχεται και κάνει ένα ranging γύρω στις 40 με 35.000 δολάρια. Ε, τώρα, στο αισιόδοξο σενάριο θέλουμε το bitcoin να κάνει ένα ranging, δηλαδή να παραμείνει ανάμεσα στις 35 με 40.000 δολάρια. Υποθέτουμε, κοιτάζοντας προς τα πάνω, ότι το 40 το οποίο ήταν το πρώτο ε, local top του bitcoin, 40 με 42, 43000 δολάρια αυτό, αυτές εδώ οι τιμές, δεν θα είναι εύκολο να τις ξεπεράσει με την πρώτη. Περιμένουμε εκεί πέρα να βρει ε, κάποια αντίσταση. Ε, όσο όμως κουνιέται και κάνει ranging ανάμεσα σε αυτές τις τιμές, είμαστε αισιόδοξοι προς τα πάνω. Σε δεύτερο χρόνο, ε, κοιτώντας προς τα κάτω, εκ του αποτελέσματος 29.000 29, είναι μια αρκετά καλή στήριξη για τον bitcoin. Το γεγονός ότι ε, το chart που κοιτάω είναι daily, ότι ε, το, κερί, το ημερίσιο έφτασε μέχρι αυτές τις 31 και 29 αντίστοιχα, αλλά αγοράστηκε απευθεία και έκλεισε αρκετά παραπάνω. Υποδηλώνει ότι σε αυτέ τι τιμέ υπάρχουν αρκετοί αγοραστέ που το βλέπουν σαν ευκαιρία. Το οποίο είναι αισιόδοξο, για την ώρα τουλάχιστον. Τώρα, σε περίπτωση που θα επανέλθουμε να ξανατεστάρουμε την στήριξη των 29 και την σπάσουμε προ τα κάτω, μετά θα πρέπει να δούμε περίπου στα 25 και στο, σε μεγαλύτερο κρασ τα 20.000 που ήταν και το all το, το time high. Του προηγούμενου κύκλου, αλλά αυτό είναι σενάριο το οποίο θα αναλύσουμε σιγά σιγά και θα βλέπουμε ε, πώ θα πάει και στην πορεία. Αν σα ενδιαφέρει περισσότερο η τεχνική ανάλυση και τέτοια πραγματάκια, μπορείτε να με ακολουθείτε και στο προσωπικό μου κανάλι, Crypto Capitalist Greece, Το οποίο θα το βρείτε στην περιγραφή κάτω από το συγκεκριμένο βιντεάκι. Πολύ ενδιαφέρον στατιστικά βλέπουμε και από την Glaston, Θα σας δω σε δύο αυτήν την εβδομάδα. Το πρώτο είναι ότι ε, είχαμε το μεγαλύτερο σε εύρο εβδομαδιαίο καιρή πτωτικό της τάξης των 28.136 δολαρίων, 47% ε, περίπου. Ποσοστία είχαμε μεγαλύτερα, αλλά αξιακά, δηλαδή σε μία εβδομάδα χάθηκαν 28.000 από το bitcoin, είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Ένα αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι είχαμε all time high σε realized losses. Realized losses είναι όποιο πουλάει με χασούρα. Πράγματα που βλέπουμε σε πολύ έντονες διακυμάνσεις προς τα κάτω τα οποία πιάνουν οριακά τον πάτο όπως έχει συμβεί Φεβρουάριο, Γενάρη, Φεβρουάριο του 18, Νοέμβριο του 18, Μάρτιο του 20 είδαμε αντίστοιχο spike σε realized losses όταν είχαμε το, το απότομο crash και sell off όταν ανακοινώθηκε η πανδημία του COVID και κάτι αντίστοιχο είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα πολύ πολύ πιο έντονο. Οπότε αυτό ενδεχομένως υπονοεί ότι ίσως είμαστε, αν δεν έχουμε βρει, ήδη φλερτάρουμε κοντά στον πάτο αυτού του συγκεκριμένου ε, κύκλου και crash. Ένα ακόμα ενδιαφέρον που μου αρέσει εμένα να κοιτάζω τα, τα, τα bitcoin που κρατιούνται σε ανταλλακτήρια, τα inflows και outflows από ανταλλακτήρια. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στα ανταλλακτήρια Binance, Bitrex και Bitfinex ε, βλέπουμε inflows σε bitcoin, δηλαδή εκεί πέρα μπαίνουν κάποια, κάποια bitcoins και αυτό ενδεχομένως γιατί έχουνε πολύ μεγάλη γάμα σε sitcoins, καθώς και η Binance που έχει και τη μερίδα του, λέοντος σε inflows από bitcoin, έχει πάρα πολλές υπηρεσίες πέραν των αγοραπολωσιών όπως είναι ε, derivatives, ε, future contracts, trading, έχει μετάβαση στην Binance και πάρα, καρά, πάρα πολλά άλλα είναι ένα οικοσύστημα μόνο του. Παρ' όλα αυτά σε άλλα ανταλλακτήρια μεγάλα παραδοσιακά όπως είναι Kraken, Gemini, ε, Coinbase συνεχίζεται σταθερά το outflow στο Bitcoin. Δηλαδή μπαίνει κάποιο, θέλει λεφτά, αγοράζει Bitcoin και τα βγάζει από το ανταλλακτήριο, Δεν έχει χαλάσει αυτός ο ρυθμός το οποίο υπονοεί ότι αυτό που τα παίρνει, τα αγοράζει και τα βγάζει, ότι τα έχει για ε, πιο μακροχρόνια επένδυση. Πάμε λοιπόν στα νέα, και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο πέραν από το Ray Dalio. Πάμε να ακούσουμε μερικά δευτερόλεπτα τι είπε, και επανερχόμαστε ευθύ αμέσω. Yeah, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπο ο οποίος να ασχολείται σοβαρά με τα οικονομικά και με το χώρο που να μην γνωρίζει το Ray Είναι ο ιδρυτής της Bridgewater Associates του μεγαλύτερου hedge fund του κόσμου, ε, απίστευτος οικονομικός αναλυτής οικονομολόγος, έχει γράψει πάρα πολλά πανέμορφα άρθρα αναφορικά με την οικονομία, τον πληθωρισμό, το παγκόσμιο χρέο και πολλά 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 άλλα. Γουγκλάρετε, θα βρείτε άπειρο υλικό ε, πίσω από το Ρέιντ, άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο συνέντευξη που έδωσε στο Κοσένσους, μέσα σε άλλα αναφέρθηκε στην επικείμενη παγκόσμια κρίση χρέους που έρχεται, το δολάριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει όπως έγινε το 1971 όταν έχασε την ανταλλαξιμότητά του ε, με το χρυσό και από εκεί και πέρα έχουμε τα παραστατικά χαρτονομίσματα, το δολάριο και ε, όλα τα υπόλοιπα ε, και βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τα ομόλογα τα οποία θεωρούνται ότι είναι η ασφαλέστερη ε, επένδυση έχουν από ελάχιστα έως μηδενικά ακόμα και αρνητικά επιτόκια οπότε είναι νομοτελειακά οι επενδυτές θα στραφούν και σε άλλα ε, assets για επένδυση. Από εκεί και πέρα έτσι μπορείτε να παρακολουθήσετε και όλη τη συνέντευξη. Και αφού ξεκίνησε ο Ρέιν Τάλιο στην πρώτη επαφή με τον Bitcoin να είναι αρνητικό, έγινε πιο σκεπτικιστή. Αφού το διάβασε και κατάλαβε και ξέρει που βρισκόμαστε, και αφού κατάλαβε τι διαπραγματεύεται το Bitcoin, αγόρασε και αυτό. Οπότε, Ρέι, welcome on board. Πάμε και στην Goldman Sachs, η οποία πλέον επισήμω λέει ότι το Bitcoin είναι ένα καινούριο asset class. Είναι ώρα να πάρουμε το Bitcoin πολύ πιο σοβαρά σαν ένα επενδυτικό προϊόν, λέει η Goldman Sachs. Οπότε ε, και βλέπουμε θεσμικέ μεγάλε τράπεζε να τύρουν και αυτέ να κοινωνούν θετικά ω προ το Bitcoin. Λίγο ιστορία για την Goldman Sachs, η οποία διευθύνων σύμβουλο είναι ο Jamie Dimon, ο οποίο το 2017 προκαλούσε έντονο φαν, Έβγαινε, έριχνε λάσπη στο bitcoin αφορικά ότι είναι φούσκα, δεν έχει αξία κτλ. κτλ. Στα media και επισήμω. Αν επισήμως βέβαια, εκ του αποτελέσματο αγόραζε και προετοιμαζόταν για αυτό που έρχεται. Κάποια έτσι hint αναφορικά με την Goldman Sachs. Η Circle, που είναι μια εταιρεία θηγατρική τη, η οποία υποστηρίζεται από την Goldman Sachs, έχει εκδώσει το USDC, το Circle, το ένα stable coin. Έχει αγοράσει το Poloniex που είναι ένα ανταλλακτήριο, δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη έντονη δραστηριότητα πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Αλλά όχι η Goldman Sachs απευθεία μέσω τη Circle, που είναι α το πούμε, μια θηγατρική εταιρεία. Και πλέον τώρα πλέον και η Goldman Sachs είναι επίσημα και αναφέρει το Bitcoin σαν ε, asset. Οπότε μην ακούτε τι λένε, δείτε τι κάνουν. Με αφορμή την πρόσφατη μεταστροφή του Ray Dalio, θα ήθελα να σχολιάσω το εξή εντυπωσιακό γεγονό. Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο να ασχοληθεί σοβαρά με το Bitcoin που να μην έχει γυρίσει τουλάχιστον θετικά προκατηλημένο προ αυτό. Η πρώτη επαφή είναι φυσικό και εύλογο να είναι αρνητική. Αν όμω δώσει χρόνο και χώρο στον εαυτό σου να διαβάσει και να καταλάβει τι διαπραγματεύεται εδώ πέρα, το να γυρίσει θετικό είναι το ελάχιστο. Πάμε από απλά θετικά προκατηλημένος μέχρι και ένθρεμος υποστηρικτής. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει σε πάρα πολλού ευυπόληπτου και τεράστιε προσωπικότητες του οικονομικού χώρου. Εκτός από το Ray Dalio έχουμε τον Paul Tudor Jones, Robert Kiyosaki, Mike Malone, Michael Saylor. Η λίστα είναι αναρρύθμιτη από όλους όσου εκείνησαν αρνητικοί και κατέληξαν θετικά προκατελημένοι. Το αντίθετο δεν έχει συμβεί ποτέ. Το να κάτσει κάποιο να διαβάσει στα αλήθεια και να καταλάβει τι είναι και να το απορρίψει. Οπότε η ερώτησή μου είναι η δικιά σου άποψη ποια είναι? Αυτά τα λίγα για σήμερα. Άμα σου άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο και βρήκε αξία σε αυτό, άφησε ένα like και μοιράσου το με ένα σου φίλο. Άμα σε ενδιαφέρουν τα κρυπτονομίσματα και θέλει περισσότερε πληροφορίε για αυτά, μπορεί να με ακολουθεί στο προσωπικό μου κανάλι Crypto Capitalist Greece. Αν θε να αποκτήσει έκθεση στα κρυπτονομίσματα και να υποφελήσει των διακοιμάσεων τη τιμή και προ τα πάνω και προ τα κάτω, αλλά με πάρα πολύ προσοχή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αφιλελή που θα βρει κάτω από την περιγραφή. Εμεί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Πέμπτη. Και μέχρι τότε ένα πράγμα να θυμάσαι. Πως το πραγματικό περιουσιακό σου στοιχείο είναι ο χρόνος σου και εγώ σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που τον επένδυσες για να δεις την εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιώργος για τους Financial Greeks. Your time, your money.